Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ανχαλκιδική είναι στο Στρασβούργο και φιλοξενεί τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και κεφαλής ενός κινήματος που είναι απέναντι στο μνημόνιο, αντιμνημονιακό. Καλά το είπα, κύριε Μαριά? Σωστά το είπατε, και είχαμε κάνει την ιδρυτική μας εκδήλωση και στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 2012. Είναι οι αντιμνημονιακοί πολίτες. Συνεργαστήκαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου και αυτή τη στιγμή είμαι ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής εδώ στην Ευρωβουλή, έχοντας υπάρξει μια, αν θέλετε, από πλευράς των ανεξάρτητων Ελλήνων, καταγγελία της προγραμματικής συμφωνίας που είχαν κάνει με τους αντιμνημονιακούς πολίτες. Διότι η βασική θέση που υπήρχε ήταν καμιά συνεργασία με κόμματα ή έστω και ένα βουλευτή που ψήφισε μνημόνιο. Αυτό παραβιάστηκε από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων με τη συνεργασία τους με συγκεκριμένους βουλευτές που είχαν ψηφίσει μνημόνιο από τον Οκτώβρη του 2014, δηλαδή πολύ πριν την κυβερνητική αλλαγή. Και βέβαια τότε οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν ψηφίσει και μια τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας για την εισφορά αλληλεγγύης. Είχα πει ότι βαδίζουν προς μια μνημονιακή διολίσθηση. Διαχώρισα τη θέση μου από τότε. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα, διότι κατέληξαν οι ανεξάρτητες να ψηφίσουν ένα τεράστιο τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Να σας ρωτήσω, γιατί φτάσαμε εδώ? Ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ και μαχόταν για να υπογράψει μνημόνιο ή για να μην υπογράψει? Δεν ξέρω πώς μαχότανε. Νομίζω ότι έδινε μάχη σε λάθος κατευθύνσεις. Αυτό φαινόταν συνολικά για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είχε αίσθηση του τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκοί θεσμοί. Έδινε τη μάχη σε άτυπα όργανα, όπως ήταν συναντήσεις με την κυρία Μέρκελ, αν έδινε μάχη, και με τον κύριο Λαντ. Και αντί ο κύριος Τσίπρας να είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου εκεί έχει δικαιώματα και έχει και δικαίωμα βέτο. Εκεί λοιπόν δεν άσκησε κανένα από τα δικαιώματά του και της Ελλάδας και πήγαινε σε συζητήσεις εκτός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ισχυρές δυνάμεις, όπου εκεί οι καταστάσεις ήταν δυσμενείς. Παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να μην δώσει τη συνένεσή του να προχωρήσει η Διατλαντική Συμφωνία, η γνωστή TTIP. Θα πείτε τι είναι αυτό? Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία για τη Γερμανία και τις μεγάλες εταιρείες τις γαλλογερμανικές. Συμφώνησε να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση, ενώ μπορούσε να βάλει βέτο και να το σταματήσει. Είναι μια συμφωνία καταστροφική για την Ελλάδα. Συμφώνησε να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία χωρίς να πάρει τίποτε. Το έκανε δύο μέρες, τρεις, αφού το επισκέφθηκε και είχε συναντηθεί τη δεύτερη φορά με τον κύριο Πούτιν στην Πετρούπολη. Λοιπόν, όταν δεν ασκείς δικαιώματα, όταν αφήνει τη Γαλλία να πέσει στα μαλακά, παραδείγματος χάρη στο Eurogroup, δεν ψηφίζουν μόνο οι άλλοι, ψηφίζουμε και εμείς. Όταν απέρριψαν τον κύριο Βαρουφάκη στο Eurogroup, τα επόμενα θέματα που είχαν ήταν αν θα μπει σε μνημόνιο ουσιαστικά και σε επιτήρηση η Γαλλία. Και έπρεπε να μπει, γιατί είχε παραβιάσει τη συνθήκη του Μάστριχτ. Εμείς ψηφίσαμε μαζί με τους άλλους η Γαλλία να πέσει στα μαλακά. Γιατί να το κάνουμε αυτό την ώρα που δεν πήραμε κάτι? Και αυτό το κάναμε ελάχιστες μέρες πριν τις περιφερειακές εκλογές στη Γαλλία, όπου η Λεπέν ανέβαινε και θέλανε να την κόψουν. Και άρα θα μπορούσε αυτό ο κύριος Τσίπρας να το αξιοποιήσει και να κερδίσει. Πήγε και ζητούσε η Ελλάδα δανεισμό και δεν μας έδιναν, αν θυμόσαστε, χρήματα. Και συμφωνήσαμε να δώσουμε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αμφιβάλλω να δώσει καμιά σοβαρή μάχη, έδινε μάχες αλλού, ενώ έπρεπε να τις δώσει μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που είχε δικαίωμα βέτο. Δεν ήξερε ή δεν ακολουθούσε την πεπατημένη? Ακούστε, δεν με απασχολεί αν ήξερε ή όχι, γιατί δεν είναι το μαγαζί του πατέρα του. Ήταν πρωθυπουργός, όφιλε να έχει ένα επιτελείο. Υπάρχουν υπηρεσίες και έμπειρες υπηρεσίες στην Ελλάδα, κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών, που γνωρίζουν τα θέματα, έχει το νομικό συμβούλιο του κράτους που γνωρίζει τα θέματα. Από εκεί και πέρα φαίνεται έκανε διαπραγμάτευση μόνος του μαζί με τον κύριο Παπάκη. Υπήρχε ένα ερώτημα με ποια προσόντα αυτοί οι άνθρωποι, εννοώ τεχνοκρατικά και επί της ουσίας, έκαναν τέτοια διαπραγμάτευση. Χωρίς να έχουν μαζί τους είτε
το νομικό συμβόλαιο του κράτους, είτε να έχουν αναθέσει σε ένα-δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία τα οποία γνωρίζουν από θέματα αναδιάρθρωσης χρέους και διεκδίκησης ποσών, διότι μας έχει καταστρέψει η Τρόικα οικονομικά και θα πρέπει να ζητήσουμε την αποζημίωση. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να πας οργανωμένα. Εννοείται ότι τα μέτρα ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Δεν μπαίνω στα μέτρα ακόμη. Βεβαίως ήταν αυτά. Τα μέτρα ήταν σε κατεύθυνση που το ξέρουν όλοι ότι ήταν καταστροφικά. Αλλά όταν πας σε μια διαπραγμάτευση και διεκδικείς, θα πρέπει να έχεις μαζί σου ένα επιτελείο. Και το επιτελείο αυτό πρέπει να είναι καταρχάς ένα ισχυρό νομικό επιτελείο. Δεύτερον, άνθρωποι που ξέρουν. Επομένως, αν έκαναν τη διαπραγμάτευση άνθρωποι οι οποίοι αμφιβάλλω αν είχαν το επίπεδο και την ικανότητα να κάνουν αυτή τη διαπραγμάτευση, από εκεί πέρα έχουν ευθύνη. Ωραία. Καλώς ή κακώς υπογράφτηκε ένα μνημόνιο. Κακώς υπογράφτηκε, διότι το έχει φορτωθεί ο καθένας από εμάς. Καλώς για την κυβέρνηση που λέει ότι έσωσε τη χώρα από την καταστροφή και τη χρεοκοπία κτλ. Ναι, μισό λεπτό. Αναμένουμε σαν να είναι τα επιχείρηματα, ναι. Γιατί είναι πολύ απλό. Το ερώτημα δεν είναι τι επιλογές είχε ο κ. Τσίπρας τον Ιούλιο, αλλά τι επιλογές είχε ο κ. Τσίπρας στις 25 Ιανουαρίου, όταν εκλέχθηκε. Διότι από την ώρα που είχε εκλεγεί είχε πάρα πολλές επιλογές. Πρώτη επιλογή. Δικαιούται με βάση τους κανόνες της Ευρωζώνης και ό,τι θα σας πω το λέει η συνθήκη. Λέει λοιπόν η συνθήκη, ο κανονισμός 472 του 2013, ότι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μνημόνιο έχει δικαίωμα αυτοτελώς να προχωρήσει σε λογιστικό έλεγχο του χρέους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνει η χώρα. Το έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι μια επιτροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει καμία σχέση με τον κανονισμό. Α, δεν έγινε σύμφωνα με τις επιταγές και δεν είναι καν επιτροπή της Βουλής. Είναι μάλιστα. Μια επιτροπή άτυπη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία έβγαλε κάποια αποτελέσματα, την οποία αμφισβητούν τα μισά ελληνικά κόμματα και κάνοντας αυτή την ενέργεια η Ελλάδα, τορπίλησε. Γιατί σε αυτή την επιτροπή την πρώτη μέρα πήγε και ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Τσίπρας. Και αυτή η επιτροπή επί της ουσίας τορπίλησε όλη την ευκαιρία που είχε η Ελλάδα για να πάει με βάση τους κανόνες της Ευρωζώνης. Άρα λοιπόν θα μπορούσε ο κύριος Βαρουφάκης να έχει αναθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να έχει ζητήσει και από την Τράπεζα της Ελλάδος να ολοκληρώσουν σε 1,5-2 μήνες αυτό τον έλεγχο και από εκεί και πέρα με ένα φάκελο στο τραπέζι ο κύριος Τσίπρας που θα αποδείκνει ότι το χρέος ήταν επονίδιστο τουλάχιστον το 80% και θα είχε όλα τα στοιχεία, θα πήγαινε στο Eurogroup να κάνει διαπραγμάτευση για το χρέος. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό δεν το έκανε. Δεύτερο. Γιατί δεν το έκανε. Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Εγώ καταγράφω τις πολιτικές ευθύνες τις οποίες έχει. Δεύτερο. Είχε πει και πολύ σωστά, και το είχαμε πει πολύ πριν βέβαια από τον κύριο Τσίπρα, ότι η Ελλάδα έχει καταστραφεί λόγω του μνημονίου. Και δικαιούμεθα να ζητήσουμε αποζημίωση από την Τρόικα. Ο φάκελος της αποζημίωσης έπρεπε να έχει συγκροτηθεί. Ο οποίος ήταν πάνω από 200 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιά. Αυτό το συγκροτεί το φάκελο, το βάζει στο τραπέζι διαπραγμάτευση και λες: κύριοι, εδώ υπάρχει μια ζημιά που έχουμε υποστεί από εσάς. Διότι εσείς ήρθατε και εφαρμόσατε ένα μνημόνιο, το οποίο σας έλεγαν έγκριτοι οικονομολόγοι. Ότι δεν βγαίνει. Ο Στίγκλιτς και άλλοι, ότι δεν βγαίνει. Και εσείς επιμένατε ότι βγαίνει. Και ήρθατε δίθεν και ως ειδικοί. Άρα λοιπόν για τη ζημιά αυτή θα πληρώσετε. Πόσο δίθεν σας χρωστάμε, χ. Πόσο μας χρωστάτε από τη ζημιά, τόσο. Να μπει η διαφορά. Ούτε αυτό το έκανα. Τρίτο επιχείρημα. Έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γι' αυτό πήγε τελικά στην κυρία Μέρκελ και είπε ότι είναι ηθικό θέμα. Ενώ έπρεπε το φάκελο που υπάρχει πλέον συγκροτημένος, που υπάρχει αναλυτικά τα ποσά τα οποία ζητούμε, να τα προχωρήσει με ρηματική διακοίνωση, δηλαδή να τους καλέσει στο τραπέζι για διαπραγμάτευση και συζήτηση να πληρώσουν. Τέτοιες ενέργειες κάνει κανείς μεθοδευμένα, αν θέλει να τους φέρει σε μια δύσκολη θέση. Θέλετε να πείτε ότι ολίσθησε. Σε εισαγωγικά η έκφραση σε μια άλλη πολιτική, έτσι ξεχνώντας αυτά τα οποία είχε πει προεκλογικά τον Ιανουάριο και φάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εντάξει, είναι βέβαιο ότι εγκατέλειψε τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Αλλά ακολούθησε μια λάθος τακτική στα θέματα αυτά και βεβαίως κάποια στιγμή έφτασε σε αδιέξοδα. Επίσης, ο κύριος Ντράγκη στις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισε παράνομα να μην χρησιμοποιεί ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ως collateral, ως εγγύησης, στο ευρωσύστημα. Αυτή η απόφαση είναι παράνομη διότι τυπικά η Ελλάδα ήταν μέσα σε μνημόνιο και σε δανειακή σύμβαση με τη διετή παράταση που είχε πάρει ο Βενιζέλος με τον Σαμάρα. Άρα λοιπόν η απόφαση του Ντράγκη ήταν παράνομη. Εγώ έκανα ερώτηση, παρέμβαση, συγκρούστηκα. Η κυβέρνηση τι έκανε, που έχει εξουσία. Μπορούσε να προσφύγει κατά του κύριου Ντράγκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηλαδή, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και να ζητήσει την αναστολή αυτής της απόφασης, να του ζητήσει αποζημιώσεις κτλ. Δεν το έκανε, τώρα έπαιρνε τηλέφωνο. Λοιπόν, όταν δεν ασκείς τα δικαιώματά ήταν σου. Ήταν τότε που ήρθε ο κύριος Δραγασάκης με τον. Ναι, αργότερα πήγανε και ψάχνανε εκεί να ανέβουν να κάτι. Επειδή είστε εισηγητής, έτσι την επόμενη εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμπεριφορά του κυρίου Ντράγκη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τι περιλαμβάνει αυτό? Θα σας πω, θυμόσαστε ότι πέρυσι για τα θέματα αυτά είχα μια μεγάλη σύγκρουση με τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος πήρε και δημοσιότητα. Αλλά αυτά που το έλεγα ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν άσκηση δικαιωμάτων. Και φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, μου ανέθεσε να είμαι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το έτος 2014. Την οποία το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει, έτσι. Βέβαια, την ελέγχει έκρωση. Και στην Ολομέλεια εδώ δίπλα, ναι. Θα έρθει από ό,τι φαίνεται το Φεβρουάριο που μας έρχεται για να ψηφιστεί. Λοιπόν, τι περιέχει? Περιέχει αυτά τα οποία έχω πει πάντοτε. Δηλαδή, ότι πρώτον έχει τεράστιες ευθύνες ο κύριος Ντράγκη και διότι δεν επέστρεψε τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων τα οποία κράτησε παράνομα η τράπεζα και γιατί, όπως είπα προηγουμένως, πήρε μέτρα και απέκλεισε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου από τη διαπραγμάτευση στο ευρωσύστημα και γιατί δεν έδωσε αύξηση ρευστότητα στην κρίσιμη στιγμή και οδηγηθήκαμε στα capital controls. Και το πιο σημαντικό, τι δεν αξιοποιήσει ο κύριος Τσίπρας, το λέω μέσα στην έκθεση, όχι για τον Τσίπρα, βγήκε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα τέλη του Ιουνίου, αλλά υπήρχε και η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα που έλεγε ότι δεν μπορείς να είσαι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίθεν ανεξάρτητη νομισματική αρχή και να είσαι και μέλος Τρόικας. Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποχωρήσει από μέλος Τρόικας. Και κατέθεσα μια τροπολογία που ψηφίστηκε εδώ από αυτή την Ολομέλεια το Μάρτι του 2015 που καλούσε την Κεντρική Τράπεζα να φύγει από την Τρόικα. Αυτό ήταν όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Αντί λοιπόν να το χρησιμοποιήσει για να πιέσει τον Ντράγκη να τον αναγκάσει να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο απέναντι στην Ελλάδα, ούτε καν το χρησιμοποίησαν. Αυτά τα λέει η έκθεση. Τι άλλο λέει η έκθεση? Λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τον Μάρτιο του 2014, πριν τις ευρωεκλογές, είχε συγκροτήσει μια επιτροπή και είχε ελέγξει τις παρανομίες της Τρόικας και είχε βρει ευθύνες. Σαφώς. Σε αυτές τις ευθύνες έπρεπε να πατήσει η Ελλάδα για να ζητήσει αποζημίωση. Λοιπόν, δεν το λέγει η Ελλάδα, το λέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα λοιπόν ζητώ ένα follow-up, μια συνέχεια. Για να μπει στη στρούγκα η Τρόικα, να μην κάνει ό,τι θέλει. Όχι αυτά που λέει ο Τσίπρας, να έρθει το κοινοβούλιο να παριστάνει την Τρόικα. Αυτά είναι λάθος. Τα έχει βρει, πιστεύετε, ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, με την ηγεσία εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν νομίζω ότι έχει βρει τίποτε, διότι πρώτα απ' όλα δεν έχει μια στρατηγική με σαφήνεια για να μπορεί να την επιβάλλει. Πλέον δεν έχει καν στην εξουσία. Είναι ένας εκ των διεκδικητών της εξουσίας. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, θα περάσουμε σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι έχει και λάθος προτάσεις. Δηλαδή το να ζητήσει να μπει το κοινοβούλιο ως όργανο ελέγχου, προσέξτε, του μνημονίου είναι λάθος. Το κοινοβούλιο είναι ένα όργανο που ασκεί έλεγχο στην Κομισιόν, δηλαδή σε ένα μέλος της Τρόικας. Ναι. Άρα το κοινοβούλιο πρέπει να είναι απ' έξω και όχι μέλος της Τρόικας ή του ελέγχου, αλλά να είναι ο ελέγχων τους δίθεν ελέγχοντες που είναι η Τρόικα. Και αυτή την πρόταση κάνω με την έκθεση την οποία έχω υποβάλει. Θα συζητηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτή. Θα εξαρτηθεί, αλλά τουλάχιστον έχω βάλει ένα πλαίσιο θεμάτων σκληρών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα συζητηθεί στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια? Θα ξεκινήσει με συζήτηση στην Επιτροπή, θα την παρουσιάσω στις 15 του μηνός, θα τοποθετηθούν οι εισηγητές των άλλων κομμάτων, θα μπουν τροπολογίες, θα γίνει μια ολόκληρη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον αυτά τα οποία έλεγα ως υποψήφιος το 2014 είναι χαρτί γραμμένο εισήγηση. Ωραία. Για να πάμε λίγο στις ελληνικές εκλογές. Τις χρειαζόταν, πιστεύετε, ο ελληνικός λαός αυτές τις εκλογές? Αυτές οι εκλογές είναι εκλογές της Τρόικας. Λοιπόν, είναι εκλογές στις οποίες δεν φέρνει αντίρρηση η Τρόικα. Από ό,τι φαίνεται, τις θέλει. Στόχος είναι ο εξής. Επειδή ο ελληνικός λαός είπε με 62% ένα όχι
σε κάθε μορφής μνημόνιο, και στο μνημόνιο Τσίπρα και στο μνημόνιο Γιούνκερ και στα υπόλοιπα, θέλουν τώρα οι νεομνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για ανεξάρτητη Έλληνση, και οι παλαιομνημονιακές ή άλλες γνωστές δυνάμεις, ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι κτλ., θέλουν πλέον να φέρουν τον ελληνικό λαό συνένοχο στην υπόθεση μνημόνιο. Διότι ο ελληνικός λαός είπε όχι στα μνημόνια, το όχι έγινε ναι, η Βουλή με 220 ψήφους πέρασε ένα μνημόνιο το οποίο καθορίζει λεπτομερώς τι θα συμβεί στα επόμενα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν, όποια Βουλή και να εκλεγεί, ό,τι και να θέλει, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει αυτά, εκτός αν τα σπάσει. Και επομένως κάνουμε εκλογές γιατί? Όχι για να μπορεί να ασκηθεί πρωτογενώς, μάλλον να ασκηθεί η λαϊκή κυριαρχία μέσα από τη Βουλή που μπορεί να κάνει ό,τι πιστεύει, αλλά για να βγει μια Βουλή που θα εκτελέσει το τρίτο μνημόνιο, βάζοντας συνυπεύθυνο και τον ελληνικό λαό. Αυτό για να του πούνε. Ψηφίσει. Για να του πούνε, κύριε Σύμβουλο, ψηφίσατε. Άρα λοιπόν, με ένα σμπάρο δύο τριγωνία. Γι' αυτό η Τρόικα θέλει τις εκλογές και βεβαίως προσπαθούν να συγκροτήσουν και ένα μεγάλο συνασπισμό με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ως κορμό, και από εκεί και πέρα τους άλλους συνοδοιπόρους αναλόγως ποιοι θα μπουν στη Βουλή. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Επομένως, το θέμα δεν είναι ποιος θα μπει να διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο, αλλά εάν, αυτό είναι το ερώτημα, υπάρχουν άλλοι δρόμοι, υπάρχουν άλλοι τρόποι εντός της Ευρωζώνης για να τα ανατρέψει κανείς αυτά. Και έδειξα 3-4 παραδείγματα προηγουμένως. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, αλλά αυτό που λένε επίσης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ότι ναι, μεν έχει ένα μνημόνιο που δεν του αρέσει, αλλά αναγκάστηκε να το ψηφίσει και θα φτιάξει και ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα ανατρέπει το μνημόνιο, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, δεν πρόκειται να συμβούν και δεν μπορεί να τα κάνει, διότι έχει υπογράψει ότι θα πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Είναι χρονοδιάγραμμα όπου το 60% των μέτρων πρέπει να ψηφιστεί μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο. Εάν δεν τα ψηφίζει, θα τον απειλούν οι δανειστές ότι δεν θα του δώσουν χρήματα, θα τον εκβιάζει η Κεντρική Τράπεζα ότι θα του κλείσει τις τράπεζες κτλ. Δηλαδή, κλειστές είναι τράπεζες, τι να του κλείσει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχει μπει σε λάθος άτραπο όλη η χώρα και βεβαίως τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βγει κανείς από αυτές τις συνθήκες, διότι έχει χάσει ευκαιρίες και όπλα. Να σας ρωτήσω, αυτή την εποχή είμαστε προεκλογικά, αλλά έχουμε και δύο μεγάλα προβλήματα. Το ότι δεν υπάρχουν χρήματα στους Έλληνες να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της ανεργίας, της έλλειψης εργασίας κτλ. Αλλά και στέρησης εισόδων, έτσι μειώθηκαν οι μισθοί, τα μεροκάματα, τα πάντα. Και έχουμε και το μεταναστευτικό, που θα έλεγα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και συζητείται σήμερα την ώρα που κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Δίπλα ο κ. Γιούνκερ κάνει την εισήγηση για να δούμε τι θα προτείνει, αν προτείνει. Έτσι. Θα προτείνει. Να πω το εξής. Εδώ είναι και η ανευθυνότητα της κυβέρνησης. Διότι προκήρυξε εκλογές τη στιγμή που δεχόμασταν ένα τεράστιο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα και τη στιγμή που χρειαζόταν κυβέρνηση να λειτουργεί. Και ρίξαν τον μπαλάκι τώρα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία τυπικά δεν έχει καμιά εξουσία, απλά είναι υπηρεσιακή. Και προσπαθεί τώρα με τον ΑΒ τρόπο να το αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η ανευθυνότητα. Διότι ακόμη και αν ήθελε εκλογές, θα μπορούσε να αναμείνει 1-2 μήνες να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Και λέω να ομαλοποιηθούν, διότι ούτως ή άλλως, καθώς θα χαλάσει ο καιρός, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η διέλευση από τα παράλια της Τουρκίας προς τα νησιά του Αιγαίου, και άρα θα μειωθεί εκ των πραγμάτων αυτό το ρεύμα. Δεύτερον, αυτή η πίεση που υπήρξε δίνει ευκαιρία για λήψη πολιτικών αποφάσεων, και εδώ χρειάζεται ισχυρή πολιτική ηγεσία νομιμοποιημένη για να πάρει μέτρα. Αλλά δυστυχώς και σε αυτό το θέμα, όχι μόνο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αλλά και οι προηγούμενοι έδειξαν ανευθυνότητα. Μπορώ να σας επισημάνω σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο, πέρυσι τέτοιο καιρό, που είχα μιλήσει για το μεταναστευτικό, είχα πει ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει νέα Λαμπεντούζα. Είχαμε ζητήσει και πιέζαμε, και προς τιμή του κ. Αβραμόπουλος δέχτηκε μια σειρά προτάσεις μας, ότι πρέπει να γίνει κατανομή προσφύγων και παράνομων μεταναστών, ανάλογα με το πόσο ισχυρή είναι μια χώρα και τι οικονομία έχει και τι ΑΕΠ. Και να μοιραστούν αυτοί που έρχονται, διότι αυτοί δεν έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα. Κανένας δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. 3% από αυτούς επιθυμούν. Οι υπόλοιποι θα πάνε στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, αφού θέλουν να πάνε στη Γερμανία, να πάνε. Δεν μπορεί όμως να ισχύει το Δουβλίνο 3, το οποίο μετατρέπει την Ελλάδα. Τη χώρα εισαγωγής, να επιστρέφουν στη χώρα εισαγωγής. Σε αποθήκη ψυχών. Άρα λοιπόν, λέγαμε κατάργηση του Δουβλίνου 3, αλληλεγγύη με την έννοια της ρήτρας κατανομής και πιο σημαντικό, και θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι, πρέπει να πάρθουν μέτρα κατά της Τουρκίας.
Το έχω πει επανειλημμένα. Είδα χθες τον κύριο Βέμπερ να λέει κάποια πράγματα ότι πρέπει να ληφθούν, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα το επιχειρήσουν. Αυτό είναι αργά που το επιχειρεί ο κύριο Βέμπερ. Είχα αποδείξει σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι η Τουρκία υποθάλπει και καθοδηγεί τα δουλεμπορικά κυκλώματα. Σαφώς. Αλλά το ξέραν όλοι. Το γνωρίζουν όλοι. Το έγραψε όμως η Χουργέτ 29 Μαΐου και είναι σημαντικό αυτό. Το καλοκαίρι λοιπόν, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, πριν κλείσει το Ευρωκοινοβούλιο, ξαναμίλησα για αυτό το θέμα. Έκανα και ερώτηση. Και πήγα στη Σάμο. Στη Σάμο λοιπόν, είδα, όπως το ξέρετε, χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι βρισκόταν στο Βαθύ, στο Καρλόβα, στους δρόμους κλπ. Και σκέφτηκα ότι αφού είναι έτσι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν και έρχονται άνετα στη Σάμο, το ίδιο ήταν στη Μυτιλήνη κλπ. Και λέγανε ότι είναι και 1 εκατομμύριο απέναντι, προφανώς θα τους βλέπαμε και απέναντι. Πήρα λοιπόν ένα συνάδελφό σας, δημοσιογράφο, από τη Σάμο και πήγαμε απέναντι στο Κουσάντασι. Και πήραμε για ένα ταξί και γυρίσαμε όλη την περιοχή. Δεν βρήκαμε και περπατήσαμε και πήγαμε. Δεν βρήκαμε ένα πρόσφυγα και παράνομο μετανάστη να κυκλοφορεί. Και λέμε, καλά, πώς αυτοί είναι όλοι απέναντι. Και εδώ δεν τους βλέπουμε στην Τουρκία, αφού ξέρουμε ότι από εδώ έρχονται. Γιατί τους έχουν μαντρωμένους, έχουν φτιάξει μορφές κατασκηνώσεων, τους έχουν βάλει μέσα και όταν συγκεντρώνεις όλο αυτόν τον πληθυσμό σε κατασκηνώσεις, είναι αδύνατο να μην το γνωρίζει η τουρκική αστυνομία, η οποία λέει τα πάντα. Άρα λοιπόν το ξέρουν, ξέρουν τι γίνεται, τους αφήνουν κάθε βράδυ οργανωμένα και από τη Μυτιλήνη έρχονται με τα σωσίβια τους, μπλε σωσίβια. Από τον Κουσάντας έχουν κόκκινα σωσίβια. Είναι οι συμμορίες, οι οποίες πλέον έχουν και χρώματα το τι κάνουν. Και λες λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Για να σταματήσει αυτό όμως, θα έπρεπε πρώτον η Ελλάδα να απαιτήσει να πάρθουν μέτρα κατά της Τουρκίας. Δεύτερον, να κάνει επίσημη ρηματική διακοίνωση. Και όχι να πει αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, θα πάρω τηλέφωνο τον Ερντογάν. Αυτά είναι παραμύθια. Τρίτον, να κάνει fact-finding mission, δηλαδή επιτόπου επίσκεψη. Τέτοια επίσκεψη λοιπόν, όταν τα είδαν σκούρα οι Γερμανοί, κάνανε πριν από 15 μέρες. Και συνέβη το εξής. Πρώτον, εκείνες τις μέρες, εντελώς τυχαία, η τουρκική ακτοφυλακή έπιασε 400 άτομα που δήθεν θα περνάγαν παράνομα στην Ελλάδα. Έπιασε και 5-6 λαθρεμπορούς, μόνο που αυτοί οι λαθρεμπορεί ήταν Σύριοι, δεν ήταν Τούρκοι. Λοιπόν, το παραμύθι και το καλαμπουράκι πρέπει να σταματήσει. Χτες εδώ στην Ολομέλεια το κατήγγειλα αυτό το θέμα της Τουρκίας και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να στραφούμε. Και τέλος, δεν θα μπει σειρά εάν δεν επέλθει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκεί που προκλήθηκαν οι πόλεμοι στη Συρία, στο Ιράκ και βέβαια και στη Λιβύη, και όλα αυτά τα έχει κάνει ο δυτικός κόσμος. Αυτοί δηλαδή που κόπτονται τώρα και κάνουν ότι είναι οι φιλάνθρωποι, είναι αυτοί που προκάλεσαν όλο αυτό το κύμα και τα προβλήματα. Εάν θέλει λοιπόν η κυρία Μέρκελ να τους πάρει αυτούς τους ανθρώπους, ευχαρίστως. Πολύ απλά θα πρέπει, όπως είναι εκεί στην Τουρκία, να πάνε να στέλνει αεροπλάνα, να τους βάλει στα τσάρτερ, να τους πάει, να τους χειροκροτούν και να φύγουν κατευθείαν. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Προσέξτε τι γίνεται. Ενώ αυτοί προκάλεσαν τα προβλήματα, ενώ η Μέρκελ τα προκάλεσε και η Γερμανία, φαινόμαστε εμείς αφιλόξενοι ότι όταν έχεις 10.000 άτομα την ημέρα στη Μυτιλήνη, που θέλουν 10.000 να μπουν σε ένα καράβι το οποίο χωράει 1.500 επιβάτες και τους αποθείς. Λοιπόν, φαίνεται η δίθεν σκληρή Ελλάδα, η οποία είναι άκαρδη, και καλή Μέρκελ, η οποία τους θέλει, και πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περάσαν από τη Μυτιλήνη, που περάσαν από την Ελλάδα και κρατάνε αφίσα που λέει η Μέρκελ. Καταλαβαίνετε λοιπόν που έχουμε φτάσει. Αυτά όλα προκαλούνται από την ανευθυνότητα των ελληνικών κυβερνήσεων που δεν βάλανε σοβαρά τα ζητήματα αυτά. Να σας ρωτήσω, σας ανησυχεί το γεγονός ότι εκεί στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα των 3-4 ετών είμαστε μια βραδιφλεγής έτσι, βόμβα και υπάρχει περίπτωση να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτό, γιατί και από τα Βαλκάνια και από την κάτω πλευρά, δηλαδή από την Αφρική ή αν θέλετε και από την Ασία, υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι και σειράξεις, ενώ στα Βαλκάνια βλέπετε τι γίνεται, έτσι, και στα Σκόπια και, και στο Κόσοβο είναι έτοιμη η εμφύλια σύραξη. Λοιπόν, φοβόμαστε για τη Βουλγαρία, η οποία απαγόρευσε τη πτήση των Ρώσων, οι οποίοι είπαν ότι είναι εχθρική ενέργεια αυτό. Κάτι μου λέει ότι δεν πάμε καλά, ότι ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να μην έρθει η ώρα. Μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως, είμαστε στη μέση και γύρω-γύρω. Σύμφωνοι, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να ασκήσουμε μια υπεύθυνη αλλά και αποφασιστική πολιτική. Ποιος θα το κάνει αυτό? Μια ελληνική κυβέρνηση με κεφαλαία γράμματα ελληνική.
Λοιπόν, και όχι η κυβερνήση Τρόικας. Να σας ρωτήσω, βάλτε λίγο τέτοιο. Υπάρχει, αληθεύει ότι θα έρθει ένας Ολλανδός επίτροπος, ο οποίος θα αντικαθιστάει και θα δίνει τις εντολές για τα πάντα? Είχαμε τον κύριο Ράχενμπαχ, ναι, ο οποίος έπαιζε τυπικό ρόλο. Έπαιζε τυπικό, έκανε παιχνίδι. Είχαμε τον κύριο Φούχτελ, ας πούμε. Ναι. Πάντοτε έχουμε επιτρόπους τέτοιους. Θα ήθελε η Κομισιόν να έχει έναν συγκεκριμένο επίτροπο ο οποίος θα ελέγχει τα πάντα. Μάλιστα, έγινε μια ύπουλη πρόταση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση για τον κανονισμό που θέλει η Κομισιόν για να ξεμπλοκάρει κάποια κονδύλια του ΕΣΠΑ να πάνε πιο γρήγορα. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σηκώθηκε και είπε πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός εισηγητής που θα παρακολουθεί τα θέματα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό κουμπώνει με έναν επίτροπο που θα παρακολουθεί, δηλαδή να έχουμε την Ελλάδα υπό επιτροπία. Ναι. Όσο λοιπόν θα συνεχίζεται αυτή η επιτροπία, αυτό δεν λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό λέγεται Γερμανική Απικιακή Ευρώπη, Απικιοκρατική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Θα έρθει τελικά αυτός ο Ολλανδός? Είναι στο πλάνο να έχουν κάποιον ο οποίος θα ελέγχει. Τώρα, υπό ποιους όρους και λοιπά θα το δούμε. Αλλά ό,τι και να κάνει είναι παράνομο. Γιατί εμείς αναγνωρίζουμε μια κομισιόν με δικαιώματα, με τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος θα βγάλει 2 ώρες ομιλία, ούτε ο Φιντελ Κάστρο θα ήταν. Λοιπόν, για να μας μιλήσει για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ας ελέγξουν θεσμικά. Υπάρχει μια συνθήκη. Δεν πάει κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ένα άλλο που κάνανε ως παρανομία και το κατήγγειλα χτες σε ομιλία εδώ στο Στρασβούργο, γιατί ξέρετε, εγώ μέσα στην Ολομέλεια πηγαίνω από το πρωί ως το βράδυ, μιλάω σε όλα τα θέματα γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας. Είναι σημαντικό. Συζητήσεις, αν το δείτε και χτες βράδυ, 11.30 ώρα ας πούμε, που τελειώσαμε, για 10 άτομα μέσα. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουμε, να μιλάμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να μπαίνουν. Και τα θέσαμε. Τι, ότι το ΕΣΠΑ υπάρχει για την Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, ισχύει για όλες τις χώρες. Λοιπόν, τι είπανε η συμφωνία του κ. Τσίπρα στις 12 Ιουλίου, ότι για να ξεμπλοκάρετε το ΕΣΠΑ και να προχωρεί, θα είναι συνδεδεμένο με το μνημόνιο. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ταγκανίκα. Λοιπόν, αφού τα έχουμε αποδεχτεί, τα ψηφίσαν όλοι. Λοιπόν, τώρα θα εξαρτάται η λειτουργία του ΕΣΠΑ από το αν θα εκτελούμε μνημόνιο. Ενώ η Βουλγαρία, ενώ η Ρουμανία, ενώ η Ολλανδία κτλ. Έχει τα διαρθρωτικά ταμεία που θα πάρει ή όχι τα λεφτά ανάλογα αν εκτελεί κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Δεν τις βάλανε. Ούτε το συνδέσανε με κανένα μνημόνιο κτλ. Μόνο στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτά. Γι' αυτό πιστεύω θα τελειώσουν οι εκλογές, θα εκλεγεί όποια πλειοψηφία εκλεγεί. Πρέπει την επόμενη μέρα σοβαρά στην Ελλάδα να συγκροτηθεί ένα σοβαρό και όχι γυαλετζή αντιμνημονιακό μέτωπο, σοβαρό όμως, το οποίο θα δώσει τη μάχη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στους θεσμούς, να ξέρει τι θέλει από ανθρώπους που θέλουν πρώτα απ' όλα, αλλά και γνωρίζουν ταυτόχρονα, ούτως ώστε να συγκροτηθεί μια τεράστια κοινωνική πλειοψηφία για να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό είναι δύσκολο βεβαίως να γίνει, γιατί επιχειρήθηκε και το επιχειρήσαμε με τον Μίκη Θεοδωράκη, θυμόσαστε, η μεγάλη συγκέντρωση που είχαμε κάνει τον Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη του 2011, έτσι, και με άλλους καθηγητές. Αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς το αντιμνημονιακό αυτό μέτωπο κατέληξε, ενώ θέλαμε να καταλήξει σε μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή. Από τις 25 του μηνός η αντιμνημονιακή κυβέρνηση έκανε κολοτούμπα και έγινε μνημονιακότερη του μνημονίου. Να σας ρωτήσω, σήμερα υπάρχουν 3 θεωρητικά πολιτικά κόμματα. Είναι η Λαϊκή Ενότητα, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων και κατευθύνσεων, αλλά και τα 3 έχουν αντιμνημονιακή έτσι δράση. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμιά αντιμνημονιακή δράση, διότι όταν αποδέχεσαι τον ναζισμό τη Γερμανία είσαι υπό έτσι λένε τη Γερμανική αυτοί, έτσι λένε αυτοί. Επομένως, να μην σταθούμε σε αυτούς. Την εξαιρώ, δεν ανήκει καν στο συνταγματικό τόσο. Λοιπόν. Και άρα είναι γυαλετζή αντιμνημονιακή, διότι στα μεγάλα θέματα του μνημονίου μέσα στην Ελληνική Βουλή, αρκετά τα θέματα ψηφίσαν αυτά που είχαν σχέση με τους συμφωνητές και την Τρόικα. Λέτε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Οι άλλοι που εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους είναι συνταγματικό τόξο? Όχι, δηλαδή. Εγώ τους είπα.
Εγώ τον προσδιορίζω. Όταν μου λέτε ότι αυτή είναι εκτός του συνταγματικού τόξου, οι άλλοι είναι συνταγματικοί. Δηλαδή, όταν παραβιάζουν τα πάντα, όλα τα δικαιώματα, μειώνουν τους μισθούς, μειώνουν τις συντάξεις, ναι, έτσι αυτό, θα εμείς, παίρνουν τα σπίτια. Τους θεωρείτε συνταγματικό τόξο, δηλαδή αυτό. Εμείς κάναμε, δεν τους είπα εγώ συνταγματικό τόξο, αλλά αυτούς τους βγάζω γιατί πλέον είναι και στα όρια της νομιμότητας παρανόμιας. Είναι στα δικαστήρια. Αν έχετε κάτι λοιπόν, έτσι συγκεκριμένο, να πάτε στο δικαστήριο να τελειώσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βγει τίποτα. Για ποιο θέμα. Για τους, μα δεν, έχουν δεν είναι τώρα κατηγορούμενοι. Ναι, δεν έχει αποδειχτεί όμως τίποτα. Άλλο το να είσαι κατηγορούμενος, το τεκμήριο της αθωότητας το ξέρετε ότι υπάρχει μέχρι τώρα. Εγώ δεν είπα ότι καταδικάστηκαν, εγώ είπα ότι είναι στα δικαστήρια. Και ένας από τους βασικούς. Δεν τους υπερασπίζομαι, αλλά εντάξει, άλλο είναι το θέμα και άλλο. Όχι, θα το ξέρουμε. Εγώ ήμουν από τους βασικούς που πήγα, γιατί με κάλεσε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και κατέθεσα. Δεν θα πω ότι κατέθεσα και ούτε θα μπω στην υπόθεση γιατί δεν επιτρέπεται, επειδή έχω δώσει κατάθεση κλπ. Αλλά είμαι από αυτούς που πήγα και κατέθεσα, εφόσον κλήθηκα από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου όταν έκανε την έρευνα πριν γίνει η παραπομπή. Επομένως, σαφέστατη η θέση μου και το έχω ξεκαθαρίσει. Για τους υπόλοιπους, ήμουν ο πρώτος μαζί με ελάχιστους που κάναμε προσφυγή έτσι ακυρώς στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι το μνημόνιο αντισυνταγματικό και είχαμε πει μια σειρά πράγματα. Επομένως, είναι αντισυνταγματικές οι δραστηριότητες που έχουν και οι υπόλοιποι. Το εξηγούμε. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας για τη λαϊκή ενότητα, είπατε και. Όχι. Λέω, αυτά τα τρία θεωρητικά κόμματα έτσι, είναι αντιμνημονιακά. Σας είπα, το αμφισβητώ αν είναι αντιμνημονιακή η Χρυσή Αυγή. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε ότι οι άλλοι δύο, το ΚΚΕ και η Λαϊκή Ενότητα, για να απαντήσετε στην ερώτηση, οι άλλοι όλοι είναι μνημονιακοί. Προφανές. Ωραία. Ψηφίζαν το μνημόνιο. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να ανατρέψει ο ελληνικός λαός όλη αυτή την κατάσταση των κομμάτων και. Φυσικά. Ας βάλω το του βολέματος έτσι όλων, γιατί οι Έλληνες με αυτό λειτουργούν. Ναι, έτσι. Θα σας πω. Σήμερα είναι 9 Σεπτεμβρίου. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2010, σημαντικό, ξεκίνησα τότε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ του 3,5%. Δεν τους λέγανε καλημέρα, δεν ασχολούνταν κανένας μαζί τους, δεν παίζανε κανένα ρόλο. Είχε φύγει και ο Κουβέλης από εκεί κλπ. Εγώ και μερικοί άλλοι πιστέψαμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε το μνημόνιο και συγκροτήσαμε μία παράταξη για την Αθήνα που ήταν Αττική συνεργασία όχι στο μνημόνιο. Και κατεβήκαμε στις περιφερειακές εκλογές, πήραμε 6%. Ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Πίστευα ότι μπορεί να ανατραπεί το μνημόνιο και αυτή η προσπάθεια που έγινε και ξεκίνησε έφτασε στο να δημιουργήσει μία συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την οποία. Εγώ, αν θυμόσαστε, ήμουν ο πρωτεργάτης που έλεγα ότι πρέπει οι ΑΝΕΛ να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγα στο συνέδριο το ιδρυτικό του ΣΥΡΙΖΑ και τους είπα τους όρους των ΑΝΕΛ. Πολλοί από τους ΑΝΕΛ που έγιναν υπουργοί ήταν αυτοί που με κατηγορήσαν τους Σέρβους, τους κομμουνιστές, στο ΣΥΡΙΖΑ και για θα γίνουν ουρά. Αυτοί έγιναν υπουργοί του Τσίπρα, όχι εγώ, διότι πίστευα ότι πρέπει και μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία. Στην Αυγή, 14 Ιουλίου του 2011, έγραψα ένα άρθρο για την αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Κανένας δεν το πίστευε. Θεωρούσαν ότι ήμουν δεροβάμων. Αυτά που έγραφα τότε έγιναν πραγματικότητα μετά από 3 χρόνια, μετά από αγώνα του ελληνικού λαού και δικό μου και άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι και σήμερα, πολύ περισσότερο, ακόμη και αν φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, ακόμη και αν είναι λίγες οι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αντισταθούν, στην ουσία είναι πλειοψηφία. Γιατί θα υποστούν όλα αυτά τα σκληρά αντιμνημονιακά μέτρα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν θα τα αντέξει. Το αν θα εκφραστεί από την Α παράταξη, τη Β, βλέπετε τη Γ ή από επανάσταση. Μια κάτι καινούργιο. Λέω, βλέπετε κάτι σαν κοινωνική επανάσταση. Βλέπω μια κοινωνική αντίσταση, μια αντίδραση του ελληνικού λαού, ο οποίος τώρα είναι κατατρομοκρατημένος, ψήφισε όχι και βγήκε ναι, είναι απελπισμένος. Ένα μέρος έχει οδηγηθεί, αν θέλετε, λίγο στην άκρη και περιμένει. Αλλά επειδή είναι σκληρά τα μέτρα που θα έρθουν, η ίδια η ζωή, και όχι επειδή το λέω εγώ, εσείς ή κάποιος, ναι. Η ίδια η ζωή θα δώσει την απάντηση. Και αυτή η απάντηση θα είναι μεγαλειώδης. Όπως το Σεπτέμβριο του 10, όταν μερικοί πήγαμε στη συνεργασία, βλέπαμε λίγα πράγματα. Αλλά το Μάιο του 11 με τον Μίκη Θεοδωράκη στα προπύλαγα μια συγκέντρωση που δεν την πίστευε κανείς ότι θα έχει 70-80.000 κόσμο, χωρίς προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη, που θυμάμαι, ήσασταν. Το έχει παρακολουθήσει και το κανάλι σας. Στην πλατεία Αριστοτέλους τη γεμίσαμε. Με 5 αφίσες που βγάλαμε. Αυτά θα ξανάρθουν. Απλά πρέπει αυτή τη φορά να μην προδοθεί το αντιμνημονιακό κίνημα. Και η ηγεσία που θα υπάρξει, όποια ηγεσία, να είναι συνεπής, σοβαρή και αποφασισμένη. Εγώ
θα συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια και θα το επιχειρήσω μαζί με άλλους φίλους. Το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος που έχουμε εδώ είναι περιορισμένος, λοιπόν, και έχει μάλιστα τελειώσει, να σας ευχαριστήσω και την επόμενη φορά πιστεύω να είμαστε σε φάση να βγούμε από το μνημόνιο όταν θα ξανακάνουμε τη συνέντευξη. Κοιτάξτε, έτσι, και να μην λέμε τι... Επειδή φαντάζομαι θα τα πούμε σε 2-3 μήνες, το βλέπω δύσκολο να βγούμε από το μνημόνιο σε 2-3 μήνες. Μακάρι. Αλλά θα είναι ένας συνεχής αγώνας, συνεπής, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ έτσι, και θα συνεχίσουμε με συνεντεύξεις.